Είναι αδιάφοροι βαθμολογικά. Η ομάδα του Απόλλωνα από την άλλη καίγεται για την νίκη έτσι ώστε να κράξει το Bab Basket League. Πετρολίνα ΑΕΚ με τον Ανδρέα Σιζόπουλο για τρεις, θα ευστοχήσει. Πρώτο καλάθι σήμερα. Δήλωσε, προσφέρει πάρα πολλά στην εθνική. Απαντάει ο Απόλλωνας με τον Χένρι. Στην άμυνα ζώνη του Απόλλωνα για τρεις. Ο Μανολόπουλος ευστόχησε. Επίθεση, δευτερότητα για την επίθεση. Χένρι. Η τάπα από τον Ντέιβις, επιθετικό rebound που πήρε ο Γεωργίου που ευστόχησε στη συνέχεια. Ο Λόπουλος τρέχει, δίνει στο Σνάιντερ. Αυτός κάτω από το καλάθι, ένα ανάποδο lay-up. Ο Πέιντε, Λευτερίου παρόλα αυτά δεν θα διστάσει να πάει μέχρι τέλους, αλλά δέχεται την τάπα από τον Πέιντε. Στο fast break Ιάκ με τον Ντέιβις να καρφώνει για το 18-6. Η μάχη για την είσοδο στα play-off είναι ακόμη ανοιχτή. Εύστοχος για την ΑΕΚ ο Θεόδωρος Παναγιώτου από την μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Τίνγκας, καλάθι και φάουλ από τον 18χρονο. Ζυγίζει την άμυνα του Απόλλωνα. Ο Παντελή που κάνει μια κλασική προσποίηση, κλασική για τον ίδιο προσποίηση και το αποτέλεσμα που έχουμε δει τον Μαντοβάνη. Καλάθι και φάουλ από τον Φίλιπ Χένρι. Μαντοβάνη στο τέλος των 24 θα ευστοχίσει το καλάθι τριών ποντών. Ένα καλό ποσοστό. Γεωργίου θα απαντήσει με καλάθι δύο ποντών. Γκόρντον δίνει έξω στον Χένρι, αυτός για τρεις μέσα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η προημιτελική. Θυμίζουμε είναι η ομάδα της Λεμεσού που έχει το βαθμολογικό κίνητρο σήμερα. Για Ναράς όμως θα ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Θεωρητικά πιο εύκολο έργο απέναντι στην Ομόνια στη Λεμεσό. Στον άλλο αγώνα το σημερινό για τη φάση του πρωταθλήματος. Αποτρέπει το καλάθι για την ΑΕΚ. Γεωργίου, coast to coast, θα πετύχει. Μανολόπουλος θα δώσει στον Σιζόπουλο από την γωνία, εύστοχος. Κάθος που γίνεται, κλέβουν το Απόλλωνα, ο Γεωργίου. Κανένας δεν τον σταματάει, θα δοκιμάσει για τρεις, εύστοχος. Ο Τιγκάς που γίνεται κεφάλ, το αφήνουν οι διαιτητές ως πλεονέκτημα. Ο Γκόρντον πετυχαίνει ένα εύκολο lay-up. Θα βγάλει ωραία πάσα στον Γκόρντον, κάτω από το καλάθι τελειώνει ο Ντέρι Γκόρντον. Τάπα από τον Χένρι που μυρίστηκε ωραία τη φάση εκεί. Γιαννάρας μέσα από τον Γιάννη Γιαννάρα, ο Μανολόπουλος πήρε το ένατο του rebound. Ψηλά πάσα του Σνάιντερ στον Οκπέιντε που καρφώνει στο Αλεχνίδη Παπολούνας, ήταν κοντά στο σκορ για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Σιζόπουλος θα ευστοχίσει και πάλι. Είναι διεκδικήτρια των τίτλων. Μανολόπουλος από Τελή. Ωραία η πάσα του Τίνγκα στον Μάριο Γεωργίου που φτάνει τους 10 πόντους. Περνάει η ΑΕΚ παρά την πίεση του Απόλλωνα ψηλά. Ο Ντέιβις πάει προς το καλάθι χωρίς κανένα πρόβλημα να θα σκοράρει. Μπλεύζωνας είναι έξω στον Τίνγκα. Δύο για το σιούτ υπό πίεση από μακριά στο διχτάκι η μπάλα. Παντελή τον κλείνει ο Γεωργίου. Δίνει ωραία ασίστ στον Ντέιβις που καρφώνει. Τίνγκας πάει στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ με το δεξί. Ωραίο το drive. Ο Αλεξάνδρου που αστόχησε ήρθε όμως ο ίδιος και από κοντά Ευζώνας. Έδωσε στον Μάρκου. Ο Χένρι ελευθερώθηκε πάρα πολύ ωραία από που μπορεί να εξελιχθεί. Για τρεις θα ευστοχίσει ο Χρήστος Ευζώνας. Θα περάσει το κέντρο και λογικά θα ροκανίσει το ρολόι. Όχι, θα πάρει το σιτο κορτών. Δεν έχουν κάτι να χάσουν. Η ΑΕΚ λοιπόν θα πάρει την νίκη σήμερα η Πετρολίνα ΑΕΚ 86-62.